Ναι, ένα σημαντικό έργο για το Δήμο Νέας Ζύχνης, για τους δημότες της Νέας Ζύχνης. Κατορθώσαμε από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε τη δημοτική μας αρχή να εντάξουμε το συγκεκριμένο έργο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περιφέρειας και ήδη το υλοποιούμε. Είναι ήδη στο πρώτο στάδιο το κατασκευαστικό, έχει ολοκληρωθεί και είμαστε στο δεύτερο στάδιο τώρα στην προμήθεια των μηχανημάτων. Ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει εκεί στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτό που βλέπουμε όλοι, τις ανεξέλεγκτες κομματερές σε όλα σχεδόν τα χωριά και σε όλα τα ρέματα εκεί, τα οποία δεν δίνουν την καλύτερη εικόνα στους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης πότε είναι του έργου? Ήδη ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, όπου ήταν το κατασκευαστικό, έχει ολοκληρωθεί και τώρα είμαστε στο δεύτερο στάδιο, όπου είναι η προμήθεια των μηχανημάτων. Θα υπάρξουν μηχανήματα κάδι, κλαδοτεμαχιστές, όπου θα φέρνονται και τα ογκώδη ξυλώδη αντικείμενα. Υπάρχουν μηχανολογικός εξοπλισμός, ο οποίος είναι τώρα στο δεύτερο στάδιο. Ολοκληρώνεται μέχρι τέλος της χρονιάς, αρχές της χρονιάς θα έχει ολοκληρωθεί. Το χρηματοδοτικό ήταν 760 χιλιάρικα. Θα είναι όλα τα ογκώδη τα οποία δεν μπορούν να οδηγηθούν διαμέσου των κάδων και να γίνει περισσότερο η δυνατότητα δίνεται στους κατοίκους να μην οδεύουν αντικείμενα σε κάδους προς τις χωματερές, αλλά και κυρίως διαμέσου των κάδων στην ΜΕΑ. Όπως είναι ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες πετούνται μέσα στους κάδους, είναι κλαδιά από κλαδέματα δέντρων, ανακαινήσεις σπιτιών, ό,τι αφορά από την ανακαίνιση, ξέρω εγώ, παλιά έπιπλα τα οποία πετιούνται ανεξέλεγκτα, όλα αυτά θα οδεύουν στο πράσινο σημείο, έτσι ώστε ρούχα και όλα αυτά τα οποία ακόμα και ανακυκλώσιμα υλικά όπως είναι καμένα λάδια και τέτοιου είδους που μπορούν να ανακυκλώνονται θα υπάρχουν εκεί στο πράσινο σημείο, θα δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρονται εκεί ώστε να μην μολύνουμε το περιβάλλον. Οπότε σε πλήρη λειτουργία θα είναι από το νέο έτος? Αυτό ευελπιστούμε, ότι από την Άνοιξη θα μπορέσουμε να είναι σε πλήρη λειτουργία.